Δύο από τα πιο ολοκληρωμένα smartphone από τη Samsung είναι στα χέρια μου. Αναφέρομαι φυσικά για το Samsung Galaxy A55 και τον Galaxy A35, που έρχονται με δυνατές αναβαθμίσεις για να ακολουθήσουν τα βήματα των προκατόχων τους και φυσικά να αποκτήσουν τη θέση τους σαν το επόμενο σου κινητό. Αυτό ακριβώς θα δούμε στο σημερινό βίντεο. Έχουμε λοιπόν τον Galaxy A55 που έρχεται μεγαλύτερο από το προηγούμενο του ανάλογο Galaxy A54 με 6,6 ίντσες πλέον η οθόνη από τις 6,4. Super AMOLED εννοείται, Full HD Plus όσον αφορά την ανάλυση και φυσικά με το αριθμό ανανέωσης να πηγαίνει μέχρι και τα 120 Hz για την καλύτερη δυνατή εμπειρία ή καλύτερα την εμπειρία Samsung. Η ποιότητα της οθόνης σε παιχνίδια, σειρές, ταινίες και γενικά σε καθημερινή χρήση ακόμη παραμένει κορυφή. Η αποτυπώση των χρωμάτων ακόμη παραμένει καταπληκτική, με τα στερεοφωνικά ηχεία από εδώ κάτω και από εδώ πάνω να έχω προσέξει ότι είναι ένα τσακ πιο δυνατά από αυτά που είχαμε πέρσι και σίγουρα δεν παραπονιέμαι. Να σε πάω όμως λίγο στο θέμα κατασκευής, που εδώ έχω έναν τρομερό respect στη Samsung. Συνήθως σε αυτές τις κατηγορίες τιμής κινητά βλέπουμε να κυκλοφορούν με πλαστική κατασκευή, που είναι ok, μην με παραξηγήσεις. Οι περισσότεροι απλώς βάζουν μια θηγούλα από πάνω και τελείωσε. Έτσι. Φέτος λοιπόν η Samsung με το A55 το παίρνει ένα level πιο πάνω. Φέτος λοιπόν έχουμε μεταλλική, πιο premium κατασκευή με το Key Island εδώ στο πλάι που είναι τα κουμπιά, πλέον σήμα κατά τεθέν της Samsung, που μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση που δίνει στο χέρι σου, στο κράτημα. Στο πίσω μέρος και πάλι βρίσκουμε ακόμη ένα σήμα κατά τεθέν της Samsung, τον άψογο αυτό σχεδιασμό των καμερών στην κάθετη διάταξη. Η πλάτη είναι προστατευμένη με γυαλί, γλώσσι αναρωτιέσαι, και στην μεγαλύτερη οθόνη όπως αναφέραμε και πριν, αυτήν τη βρίσκουμε προστατευμένη με Gorilla Glass Victus Plus, που και εδώ είναι αναβάθμιση από τον Gorilla Glass 5 που είχαμε στο A54. Το Galaxy A35 θα σου έλεγα ότι είναι το μικρότερο αδερφάκι του Galaxy A55, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα ίσχυε, γιατί και αυτόν το βλέπουμε με 6,6 ίντσες AMOLED οθόνη, Full HD Plus όσον αφορά σε ανάλυση και φυσικά και αυτόν με ρυθμό ανανέωσης να πηγαίνει μέχρι και τα 120 Hz. Εδώ στην οθόνη μάλιστα βλέπουμε και δύο σημαντικές αναβαθμίσεις από το περσινό Galaxy A34. Πρώτον, έχουμε πιο αθεκτική προστασία από το περσινό μοντέλο με τον Gorilla Glass Victus Plus να προστατεύει την οθόνη, όπως και δεύτερον, βλέπεις εδώ τη selfie καμερούλα. Πλέον ναι, έχουμε την τρυπούλα για τη selfie καμερούλα αντί στο teardrop notch που είχαμε στο παρελθόν. Αυτόν εδώ και μόνο, στα μάτια μου τουλάχιστον, του δίνει μια πιο premium εμφάνιση. Ίσως να είμαι μονάχα εγώ που το βλέπω έτσι, θα μου πεις σίγουρα κάτω στα σχόλια. Όσον αφορά τώρα την κατασκευή, έχουμε πλαστικό σώμα, γυαλί πίσω με τα καμάρια της Samsung, τις κάμερες τους να φωνάζουν ότι πρόκειται για ένα Samsung κινητό με αυτόν τον χαρακτηριστικό πλέον σχεδιασμό, και φυσικά και εδώ βρίσκεις το Key Island για να σου προσφέρει και εδώ καλύτερο κράτημα. Πριν τώρα να σε πάω σε θέμα δύναμης και κάμερας, αξίζει να αναφέρουμε τις ομοιότητες που έχουν και τα δύο κινητά. Έτσι, έχουμε και στα δύο πιστοποίηση IP67, δηλαδή αντοχή σε σκόνη και νερό, χωρίς αυτό όμως να σε προτρέπει να τα βυθίσεις κάτω από το νερό για να δεις αν ισχύει. Και στα δύο κινητά μπορείς να ξεκλειδώσεις με ασφάλεια το κινητό σου με τη χρήση του Under Display Fingerprint Sensor, που βρίσκεται, όπως είπε και η λέξη, κάτω μέσα βασικά από την οθόνη, και φυσικά υπάρχει και η αναγνώριση προσώπου όπως και οι άλλες μεθόδους ασφαλείας που εξυγχρονίζει το κινητό σου. Και στα δύο κινητά έχουμε Hybrid SIM, που με λίγα λόγια μπορείς να έχεις είτε δύο nano SIM είτε να αντικαταστήσεις τη δεύτερη nano SIM με μια micro SD καρτούλα για επέκταση του αποθηκευτικού, που και στα δύο κινητά έχουμε τόσο εκδόσεις για 128 GB όσο και 256 GB. Και στα δύο κινητά τρέχει η πιο πρόσφατη έκδοση του One UI 6.1 με όλες τις λειτουργίες που αγαπήσαμε ακόμη καλύτερες. Όπως για παράδειγμα τα Samsung Notes, που σου επιτρέπουν να έχεις μέχρι και 9 άτομα να εργάζονται σε πραγματικό χρόνο πάνω στα Notes σου. Έχουμε τη σύνδεση με το Windows, τον υπολογιστή σου που τρέχει Windows, το Samsung Health που είναι κάτι που χρησιμοποιώ καθημερινά, και φυσικά το Samsung Knox Vault με όλες τις προσθήκες ασφαλείας που προσθέτει. Όλα αυτά και σίγουρα ακόμη περισσότερα
πάνω στη πιο πρόσφατη έκδοση του Android 14, που και στα δύο κινητά η Samsung θα σου προσφέρει ίσως από τις πιο γρήγορες αλλά και σταθερές αναβαθμίσεις, αν κρίνουμε πάντα από το ιστορικό της εταιρείας, για 4 χρόνια όσον αφορά τις εκδόσεις Android και 5 χρόνια σε αναβαθμίσεις ασφαλείας. Σε ό,τι τώρα αφορά την μπαταρία, και τα δύο κινητά έρχονται με μεγάλη μπαταρία στα 5.000 mAh σε μέγεθος. Και μπορείς να τις φορτίσεις με το Samsung φορτιστή σου μέχρι και 25W, που και αυτόν το βρίσκεις σε ένα κατάστημα της Electroline, όπως φυσικά και τα κινητά. Αλλά εδώ, σε θέμα μπαταρίας και διάρκεια της μπαταρίας, καλύτερα να πούμε, έχω προσέξει ότι τον Galaxy A55 μου άντεξε περισσότερο στη δικιά μου χρήση. Ναι, και τα δύο μου έβαλαν τη μέρα στο άνετο, και ξέρεις ότι οι πρώτες μέρες είναι αυτές που δίνεις την περισσότερη πίεση πάνω στο κινητό. Βάζεις τις εφαρμογές σου, τεστάρεις τις κάμερες, που εδώ σου έχω δείγματα σε λιγάκι από την εξόρμηση μου στο λιμανάκι της Buff. Που μπορεί τώρα να οφείλεται αυτή η μεγαλύτερη διάρκεια στο A55. Στο τσιπάκι εννοείται που δίνει την απαραίτητη δύναμη. Το Galaxy A55 έρχεται με το νέο Exynos 1480 τσιπάκι, που εκτός από την καλύτερη απόδοση του δίνει και καλύτερη αυτονομία. Το Galaxy A35 το βλέπουμε να παίρνει και αυτόν αναβάθμιση εναντί του περσινού ανάλογου του, με τον πλέον Exynos 1380 να δεσπόζει πάνω στο κινητό, το ίδιο τσιπάκι που είδαμε και στον Galaxy A54. Και τα δύο κινητά εννοείται στις δοκιμές που έχω ρίξει τα τόσα παιχνίδια και τις εφαρμογές μου πήγαν απλά περίφημα. Το περιμέναμε άλλωστε και φυσικά δεν ένιωσα ότι κάπου το χάνουν, ακόμη και αν τα ζόρισα με αρκετές φωτογραφίσεις και αρκετά βίντεο. Μάλιστα, η Samsung εδώ μας λέει ότι έχει προσθέσει και μεγαλύτερο σύστημα ψύξης με θάλαμο Atmon, έτσι ώστε να αποτρέψει την υπερθέρμανση των κινητών, και μπορώ να πω ότι δεν τα νιώσα πίσω στην πλάτη με τη δικιά μου πάντα χρήση να ζεσταίνονται. Έχω τώρα αφήσει το θέμα της κάμερας σαν τελευταίο. Όχι σίγουρα γιατί είναι ένα σημείο που υστερούν τα κινητά, το αντίθετο μάλιστα. Εφόσον λοιπόν είσαι ένα στεγαχωρίδης που δεν χάνει βίντεο και φυσικά καταστρέφει πάντα το κουμπί του like, το γνωρίζεις ότι όταν κάποιος με ρωτήσει στα σχόλια τι κινητό να πάρει για να βγάζει top φωτογραφίες, η απάντησή μου είναι Samsung, που εκεί ανάλογα με το ποσό που θέλει να δώσει, απλά αλλάζει η κατηγορία. Είτε είναι η σειρά 1, η σειρά 2, 3 και φυσικά 5, όπως και αν θέλει το top των top, εννοείται ότι η απάντησή μου θα είναι οι ναυαρχίδες της εταιρείας. Λοιπόν, φέτος δεν είναι η χρονιά που θα αλλάξει αυτή η απάντησή μου. Έχω λοιπόν πάρει τον Galaxy A55 σε μια εξόρμησή μου εδώ στο λιμανάκι της Πάφου για να το δοκιμάσω, και νομίζω τα αποτελέσματα που βλέπεις τώρα πάνω στο οθόνη σου από μόνα τους μιλάνε. Έχουμε πολύ όμορφη αποτύπωση, ζωντανούς χρωματισμούς και λεπτομέρεια που το περιμέναμε, εννοείται. Μάλιστα, έμεινα πολύ εντυπωσιασμένος στο βίντεο που έχω τραβήξει και βλέπεις τώρα πάνω στο οθόνη σου. Εκτός λοιπόν από την λεπτομέρεια που βλέπεις στο βίντεο, εντυπωσιάστηκα και από το πόσο σταθερό ήταν σε σύνολο το βίντεο. Σίγουρα από τα top που έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα. Τώρα, στον Galaxy A35. Στα χαρτιά διαβάζεις ότι έχουμε μια αναβάθμιση από τα 48 MP σε 50 MP για την κυρία κάμερα. Αλλά, εδώ βλέπεις τη δύναμη που έχει η Samsung. Βασικά την εμπειρία που έχει αποκτήσει. Διαβάζεις για 2 MP αναβάθμιση και λες, εντάξει, σιγά το πράγμα. Όχι, δεν είναι σιγά το πράγμα. Και όχι, δεν είναι απλά 2 MP. Εννοείται ότι θα πάρεις και εδώ top φωτογραφίες που δύσκολα βρίσκεις σε αυτήν την κατηγορία. Άρα, νομίζω ότι η επιλογή σου έγινε ακόμη πιο εύκολη όταν πας σε ένα κατάστημα της Electroline ή μπει στο electroline.com.cy. Ανάλογα με τι πόσο θες να διαθέσεις για το επόμενο σου κινητό, παίρνεις είτε τον Galaxy A35 είτε τον Galaxy A55, που εννοείται ότι έχεις δει τι μπορείς να πάρεις ποιότητα Samsung, ή ακόμη αν θες να δώσεις και περισσότερα για να πας στα Galaxy S24 και S24 Plus που είδαμε σε αυτό εδώ το βίντεο, ή να πας απευθείας στον κορυφαίο, τον κορυφαίο Galaxy S24 Ultra που είδαμε σε αυτό το βίντεο. Αλλά μέχρι την επόμενη φορά, πες μου κάτω στα σχόλια ποιο θα πάρεις τελικά. Άντε! Electroline, έλα στο αύριο.